Καλή σας ημέρα, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κρυσταλλοθεραπεία. Οι κρύσταλλοι είναι πέτρες ουσιαστικά, είναι μικρές πέτρες, όπως αυτή εδώ πέρα. Είναι μία καρνεόλη, είναι πέτρα του Άρη, δηλαδή συνδέεται με αιματολογικά θέματα, με την λειτουργία της καρδιάς, με σεξουαλική ορμή, με οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε σε τομείς που χρειάζονται επιθετικότητα και χρειάζονται μια αντρική προσέγγιση των πραγμάτων. Με ρωτάνε πάρα πολύ αν οι πέτρες λειτουργούν, αν οι κρύσταλλοι, όπως τους λέμε εμείς, λειτουργούν. Άλλοι θεραπευόμενοι, όταν θέλουν να μου κάνουν πλάκα, μου λένε τα χαλίκια. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος πολύ αγαπητός θεραπευόμενος που ονομάζει τις πέτρες χαλίκια, ίσως για να με πικάρει. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ανάλογα το πώς τοποθετούνται στο σώμα, οι πέτρες κάνουν δουλειά. Βέβαια, υπάρχουν αρνητικά και θετικά, δηλαδή η καρνεόλη μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλό στην δύναμη και την ορμή που έχουμε, την σωματική, και να βοηθάει στο κυκλοφοριακό, αλλά μας κάνει επιθετικούς. Μπορεί να τσακωθούμε για κάποιον ασήμαντο λόγο. Ο τρόπος τοποθέτησης των πετρών είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε 7 τσάκρα, 5 για τους αρχαίους Έλληνες. Εμείς ακολουθούμε τους αρχαίους Έλληνες πάντοτε στο Oriental Massage για πάρα πολλούς λόγους. Ας πούμε η καρνεόλη τοποθετείται πάντοτε στο τσάκρα της βάσης, κοντά δηλαδή στη λεκάνη, στη τσέπη του παντελονιού σας. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθεί εκεί για να δουλέψει. Αν την τοποθετήσουμε στο μέτωπο, που είναι το τρίτο μάτι, δεν θα κάνει δουλειά, γιατί είναι πέτρα που συνδέεται με την γύρωση, με την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες πέτρες, οι οποίες αυτό που κάνουν είναι να μας δίνουν χρήματα, να μας δίνουν αγάπη, να μας δίνουν προστασία όταν έχουμε δεχτεί κάποια ψυχική επίθεση. Υπάρχουν πέτρες τις οποίες τις δίνουμε σε αρρώστους μετά από εγχείρηση και τους βοηθάνε ουσιαστικά να γίνουν πιο γρήγορα καλά, να σηκωθούν από το κρεβάτι. Κάποτε πιστεύαν ότι αυτό ήταν μαγεία, όμως δεν είναι. Τι γίνεται? Προσπαθώντας να εξηγήσουμε επιστημονικά τι συμβαίνει με το θέμα των κρυστάλλων, των ημιπολίτιμων λίθων, υποπτευόμαστε ουσιαστικά ότι συμβαίνει το εξής. Επειδή τα σώματά μας είναι φτιαγμένα από νερό, άνθρακα, τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα που μαθαίναμε στο σχολείο, ουσιαστικά και οι πέτρες, οι κρύσταλλοι, είναι φτιαγμένοι και δομημένοι με τέτοιο τρόπο, διαφορετικό, σε διαφορετική διάταξη ο καθένας, έτσι ώστε να ενεργοποιούν με την ανθρώπινη ζέση, με τη ζέση του σώματός μας, ουσιαστικά ενεργοποιούν συγκεκριμένα κέντρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τα έχουμε σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός μας. Δηλαδή, αν ας πούμε της εποχής μας που έχουμε κρίση, θέλουμε να ελκύουμε χρήματα. Λοιπόν, ανάλογα το ζώδιό μας, ανάλογα την μη ανάλυση ουσιαστικά, το ποιος λίθος είναι κατάλληλος, γιατί μπορεί να φορέσουμε κάποιο λίθο και να μας φέρει ζαλάδα. Μπορεί να μας φέρει ένα είδος λύπης. Είναι πολλά αυτά που μπορούν να γίνουν ή να μην γίνουν με το να μην χρησιμοποιήσουμε σωστά κάτι, οτιδήποτε στη ζωή μας, και ειδικά τους ημιπολίτιμους λίθος που μέχρι τώρα ήταν κάτι γενικά παρεξηγημένο. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτά δεν δουλεύουν. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, σημασία έχει να δράτε για το δικό σας το συμφέρον. Λοιπόν, θέλουμε να ελκύσουμε χρήματα. Με ρωτάνε πολλοί άντρες γι' αυτό. Τι να κάνουμε? Παίρνουμε η μάτι της τίγρης και το βάζουμε με μια απλή χρυσή κλωστή στο ύψος του ηλιακού πλέγματος. Το ηλιακό πλέγμα ουσιαστικά είναι εδώ, είναι στο στήθος, έτσι, λίγο πιο κάτω από το στήθος.
Το ηλιακό πλέγμα συνδέεται με, τη, είναι με τον πατέρα μας, με την θέση μας στην κοινωνία, με τη θέση μας στη δουλειά μας, τη θέση μας στο γάμο. Συνδέεται γενικά με ό,τι θέλουμε να διατηρήσουμε. Είναι πέτρα αρσενική, είναι σημείο αρσενικό και βάζουμε αρσενικές πέτρες που έχουν να κάνουν με τον πατέρα. Επομένως θα βάλουμε ηλιοτρόπιο, το οποίο φέρνει χρήματα και προστασία, αλλά είναι πιο, η ενέργειά του είναι πιο κομψή ουσιαστικά, ή θα βάλουμε μάτι της τίγρης που μέσα σε ένα μήνα, σας το υπόσχομαι αυτό, σιγά σιγά, γιατί οι πέτρες λειτουργούν σαν να ανεβαίνει κάποιο σκαλιά, δηλαδή λειτουργούν σταδιακά, θα δείτε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Βέβαια, κάτι το οποίο θα κάνει το μάτι της τίγρης είναι σε κάποιον άνθρωπο, ναι μεν θα φέρει χρήματα, αλλά θα στερήσει φαντασία. Δηλαδή, θα φέρει χρήματα τα οποία γιώνουμε. Χρήματα για να φάμε, για να βάλουμε βενζίνη στα αυτοκίνητό μας, για να πληρώσουμε το ενίκιο μας. Χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε. Δεν θα φέρει κέρδος. Για κέρδος χρησιμοποιούμε κάτι άλλο ή χρησιμοποιούμε συνδυασμούς ουσιαστικά. Υπάρχει μάθημα για κρυσταλλοθεραπεία στο ευζήν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τρόποι ενεργοποίησης. Δεν είναι ότι απλά τοποθετώ μια πέτρα. Υπάρχουν τρόποι καθαρισμού. Υπάρχουν γενικά κάτι το οποίο ονομάζουμε πλέγμα, το οποίο είναι ουσιαστικά σχήματα του Πυθαγόρα, που βάζουμε τις πέτρες αναλόγως και κατά κάποιο τρόπο οι πέτρες αυτές φορτίζονται. Υπάρχουν ειδικές σφραγίδες, σχήματα δηλαδή, που φτιάχνουμε και εμείς, έτσι, και βάζουμε τις πέτρες και κάνουμε δουλειά. Υπάρχουν φυλαχτά με πέτρες και η ίδια η πέτρα είναι ένα φυλαχτό. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος ουσιαστικά ο οποίος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά ενδιαφέρον, και αξίζει να μπείτε στο Google, να δείτε τις ιδιότητες των λίθων, να επιλέξετε με βάση το ένστικτό σας, να πάτε σε ένα κατάστημα με κρυστάλλους και να πάρετε κάποια πέτρα που σας αρέσει. Αυτή είναι η σωστή πέτρα που θα πρέπει να επιλέξετε και που έχετε ανάγκη για να χρησιμοποιήσετε στη ζωή σας, ανεξάρτητα το τι γράφει ο οδηγός για το τι κάνουν οι μη πολύτιμοι λίθοι. Σε κάθε περίπτωση αυτό, αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αξίζει και για λόγους λαογραφίας να πούμε αυτό, ότι οι πέτρες ήταν σε όλους τους πολιτισμούς, περισσότερο στους αρχαίους Έλληνες όμως που κατέγραφαν, ανέλυαν τα πάντα και έχουν μείνει. Φανταστείτε ότι είναι από τους Ίνκας μέχρι τους Αιγύπτιους, τους Κινέζους, πέρα από το δικό μας πολιτισμό, και θεωρούνταν βασιλικές, ήταν κάτι το ιδιαίτερο, σε κάποια μέρη λατρεύονταν. Για όλα αυτά υπάρχει λόγος. Και ο λόγος μάλλον είναι ότι επειδή έχουμε το ίδιο υλικό, είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό και έχουν μια ειδική δομή που κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει ουσιαστικά την ροή, τους ενεργειακούς μεσημβρινούς όπως λέμε εμείς, μάλλον γι' αυτό έχουμε αυτά τα υπέροχα πραγματικά αποτελέσματα. Λοιπόν, είναι ο πιο οικονομικός τρόπος να πετύχετε τους στόχους σας. Θέλει χρόνο, προσέξτε. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, τηλεφωνήστε μας. Αν νιώθετε κάτι άλλο από αυτό που θα έπρεπε να νιώσετε ή δεν έχετε το ανάλογο αποτέλεσμα, απλά τηλεφωνήστε μας. Αν είμαστε διαθέσιμοι, θα σας βοηθήσουμε. Γεια σας.